Ο Άγγελος Χαριστέας θύμισε τι σημαίνει ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Πριν αντικατασταθεί από τον Μπαμονγκό, έσφιξε το χέρι του διτή Βοσκάκη και καταχειροκροτούμενος κατευθύνθηκε για τον πάγκο. Αγωνιστικά, το γιατί δεν υπήρξε αξιοσημείωτη φάση στο 21ο λεπτό το μαρτυρά περίτανα η κάρτα με τα λάθη. 17 για τους γηπεδούχους, 11 φιλοξενούμενους. Από το λεπτό αυτό και μετά, κάπως συστάθηκε το μάτς με τον Βιβιανή να αποκρούει με τα πόδια πρώτου Καμαρά και ενώ ο Στάσιακ είχε προλάβει στο τσακ, και τον Μπλάζιτς να πράττει με το κεφάλι κάτι παρεμφερές πρώτου Μαρσελίνιο και ενώ ο Ντολεζάη είχε αποκρούσει λανθασμένα από το διώξιμο του Κομεσίδη. Ο Ρότσα δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη σέντρα του Καμαρά, ο Πανετολικός επέμενε σε ψηλό παιχνίδι, ο Κούσας δεν βρήκε στόχο, τρίτη όμως και φαρμακερή η κεφαλιά του αφύλακτου Παύλου Μητρόπουλου. Από τη σέντρα του Χαριστέα πρώτου Στάσιακ, 1-0 για την ομάδα του Μπάμπι Τενέ, τον Μητρόπουλο εκεί τον μάκραν με τα μάτια. Ο Παύλος Μητρόπουλος έκανε ονειρεμένο ντεμπούτο με τη φανέλα του Πανετολικού, καθώς ήταν αυτός που πέτυχε το πρώτο γκολ και άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη. Η ομάδα κέρδισε. Βέβαια και εγώ είμαι διπλά χαρούμενος για το γκολ που σημείωσα και άνοιξα τον δρόμο προς τη νίκη της ομάδας μου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον μπορούμε να κοιτάμε πιο ψηλά. Είχα και στο Βόλο πάρα πολύ κόσμο, αλλά τέτοια ατμόσφαιρα δεν είχαμε γιατί ήταν το γήπεδο μεγάλο. Πραγματικά η ατμόσφαιρα εδώ, νομίζω ότι ο κόσμος ήταν ο 10ος παίκτης σήμερα και μας βοήθησε πάρα πολύ. Ανάπαυλα και ευκαιρία για τους φιλάθλους να απαθανατήσουν στιγμές που θα θυμίζουν τον αγώνα ή απλώς ώρα για χαλάρωση. Στο 54 δεν δόθηκε παράβαση στην ανατροπή του Μαρκόφσκη από τον Εντζεγκουελέ. 65 και ο Πανετολικός σιγούρεψε τον νικηφόρο αποτέλεσμα με το πέναλτι που κέρδισε ο Καμαρά από τον Εντιμάρ, ο οποίος αντίκρισε την κόκκινη του Βοσκάκη. Ο Ρότσα από τα 11 βήματα δεν λάθεψε και δικαιολογημένα θέλησε να ακούσει το όνομά του. Στόχος μας είναι να κερδίζουμε τα παιχνίδια και αυτός ο κόσμος που μας βοηθάει πάρα πολύ να φεύγει και ευχαριστημένος. Πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι και μετά στη διακοπή να δουλέψουμε κάποιες αδυναμίες που φανήκανε. Το πρόβλημα σήμερα, γενικά μέχρι τώρα μπορεί να ήταν η αμυντική μας γραμμή, αλλά νομίζω σήμερα δεν ήμασταν καλοί στο δημιουργικό κομμάτι. Ο Θεοδωρίδης που είχε μπει ως αλλαγή ακόμα αναρωτιέται το πώς κατάφερε να στοχίσει στο 72 από την παλιά του Κούσα. Ο Ρότσα τουλάχιστον μέφεται το δοκάρι. Εμείς κοιτάμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, αυτό το κάνουμε. Έως τώρα δείχνουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα για μας και αρκεί να συνεχίσουμε να μαζεύουμε βαθμούς. Θετικότερος και ο Μπλάζης που σταμάτησε το Βλαχοδήμο. Είναι η τρίτη σας νίκη, έχετε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σας? Δεν ξέρω τι να σου πω. Νομίζω εδώ στο γήπεδό μας, όταν παίζουμε, έχουμε δώσει κάτι παραπάνω από τη 100% και νομίζω αυτοί οι φίλοι που έχουμε εμείς δεν έχουν πολλές ομάδες και αυτοί μας δίνουν λίγο δύναμη να παίζουμε πιο καλά. Ο Καμαρά στόχισε από την παλιά του Άντι, ενώ για τη Σκόντα αρχικά ο Μαρκόφσκι και στη συνέχεια ο Μαρσελίνιο δεν βρήκαν στόχο από πλεονεκτικότητα τη θέση.